Χρόνια σας πολλά, χρόνια καλά και πολλά και όπως τα θέλετε εσείς και ο καθένας να πραγματοποιεί τα όνειρά του κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να βράζουμε μικρούς στόχους και να ερχόμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην προσωπική μας ευτυχία. Μέρες γιορτών, συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα και σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας που γιορτάζουμε μαζί με το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Excellent αυτές τις γιορτινές χριστουγεννιάτικες πρωτοχρονιάτικες μέρες. Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Excellent που το βρίσκεται Ομονίας Ξανθούλα. 60, Ομονίας 60. Η Ξανθούλα στο Γιαννίδου, ιδιοκτήτρια, επιβλέπουσα, ο άνθρωπος πίσω από το Φροντιστήριο Excellent και η ψυχή του. Κοντά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή τη δεύτερη εκπομπή που κάνουμε μαζί με τα παιδιά του φροντιστηρίου που αποτελούν και την ουσία του φροντιστηρίου. Εμείς ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε. Σήμερα έχουμε εδώ την AJ, τα παιδάκια μας που ξεκίνησαν φέτος πρώτη χρονιά τα αγγλικά. Είναι μια πάρα πολύ δυναμική τάξη. Να πούμε ότι φέτος έχουμε δύο AJ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι όλα τα παιδιά διαμαντάκια, ένα και ένα, περνάμε καταπληκτικά. Να πούμε ότι οι επιδόσεις τους είναι άριστες. Και να πάμε άριστες. Να ακούσω τα παιδιά. Βέβαια, συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε όλες. Καταρχήν είναι κούκλες. Δεν ξέρω πώς τις διαλέγετε εκεί στο φροντιστήριο. Ναι. Μιλάμε για. Πώς να πω. Καλυστία. Είναι καλυστία. Μαλλιά, φορέματα, ωραία. Όλες σας είστε κούκλες. Λοιπόν, να μου πείτε όλες τα ονόματά σας και την ηλικία σας. Να περνάει το μικρόφωνο έτσι. Ξεκινάμε με την πρώτη μας. Εμένα με λένε Αλίκη. Και είμαι 7 χρονών. Μπράβο, Αλίκη. Η επόμενη Δεσποινίδα. Εμένα με λένε Ελευθερία και είμαι 7 χρονών. Μάλιστα, και Ελευθερία. Εμένα με λένε Ξένια και είμαι 8 χρονών. Γεια σου, Ξένια. Εμένα με λένε Μαγδαληνή και είμαι 8 χρονών. Και η Μαγδαληνή μας. Εμένα με λένε Ραφαηλία και είμαι 8 ετών. Τι ωραίο όνομα το Ραφαηλία, πολύ γλυκό. Και η Ραφαηλία μας. Λοιπόν, Ραφαηλία, αφού έχεις το μικρόφωνο, κράτησέ το εσύ και πες μου, τι ζήτησες φέτος από τον Άγιο Βασίλη να σου φέρει. Ένα slime studio. Δηλαδή, είναι κάτι που θα φτιάχνεις εσύ slime. Ναι. Πω, η μαμά Αθηνή. Ναι. Τα σλάιμ είναι λίγο, δεν είναι. Στα αγγλικά τι σ' αρέσει πιο πολύ στο μάθημα? Η ανάγνωση. Α, όταν κάνετε αυτά τα καινούργια κείμενα. Ναι. Δεν σε δυσκολεύει? Όχι. Σ' αρέσει, ε. Πες μας μια αγγλική λέξη που μάθατε φέτος και σ' αρέσει να τη λες. Ή κάποιο όνομα από τους ήρωες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Super Junior. Ο Super Junior. Πάρα πολύ ωραία. Η φιλενάδα μας, η Μαγδαληνή. Η Μαγδαληνή. Μαγδαληνή, για πες μου, τι ζήτησες από τον Άγιο Βασίλη? Ένα ρολόι που μπορώ να δω και τα βήματά μου. Α, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το δώρο. Ελπίζω να θα στο φέρει ο Άγιος Βασίλης σίγουρα. Ήσουν ένα καλό κορίτσι. Ναι. Ναι. Και καλή μαθήτρια. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Και... μόνο αυτό το δώρο ήθελες? Ναι. Εντάξει, μόνο αυτό το δώρο. Ποιο παιδικό είναι το αγαπημένο σου? Δεν έχω κάποιο αγαπημένο, μου αρέσουν. Σ' αρέσουν πολλά, διάφορα, ναι. Μάλιστα. Και στο σχολείο τι τάξη πας? Τρίτη δημοτικού. Είναι δύσκολη τάξη? Λίγα. Είναι δύσκολη. Η Ξένια. Η Ξένια, η γλυκούλα, η Ξένια με τα κοτσιδάκια της τα όμορφα. Τα αγγλικά πώς σου φάνηκαν? Τέλεια. Αλήθεια, τέλεια. Τι σ' αρέσει πιο πολύ στα αγγλικά? Ότι μαθαίνουμε καινούργιες λέξεις και ότι περνάμε καλά. Μάλιστα. Και είστε και όλα αυτά τα κοριτσάκια, είσαστε μια μεγάλη παρέα εκεί. Έχετε και αγόρια στο τμήμα, λίγα, ε. Στον Άγιο Βασίλη τι ζήτησες? Θα ζητήσεις κάτι, δεν το έχεις σκεφτεί ακόμα? Εντάξει, εσύ έχεις κάποιο αγαπημένο παιδικό? Όχι, μου αρέσουν όλα. Πηγαίνεις κάτι άλλο εκτός από αγγλικά? Μπαλέτο. Α, πόσα χρόνια πας μπαλέτο? Δεν ξέρω. Φέτος ξεκίνησες? Όχι. Α, πας καιρό. Και είναι εύκολο το μπαλέτο? Ναι. Έχεις ταλέντο, ε. Σ' αρέσει. Φοράς και εκείνη την ωραία τη φούστα? Πώς τη λένε εκείνη τη φούστα? Τουτού. Τουτού. Και τα εκείνα τα παπουτσάκια που είναι... Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Είναι το μοβ. Α, το μοβ. Μάλιστα. Στο σχολείο πώς περνάτε? Ωραία. Μπράβο, μπράβο. Δίπλα η Ελευθερία μας. Ελευθερία με το πανέμορφο αυτό το... Ευχαριστώ. Ελευθερία, εσύ τι τάξη πας? Πάω Β. Β' τάξη. Β' τάξη, Δευτέρα δηλαδή, ε. Ναι. Σου φαίνεται πιο εύκολη ή πιο δύσκολη από την πρώτη? Πιο εύκολη. Πιο εύκολη, πέρσι ήταν τα δύσκολα. Όχι,
Κοιτώ ότι ήταν εύκολη. Μπράβο, μπράβο. Εσύ από τον Άγιο Βασίλη τι ζήτησες? Από τον Άγιο Βασίλη έχω ζητήσει κάτι μαγνητάκια που σε βοηθάει να μάθεις την ώρα. Πολύ ωραίο αυτό και χρήσιμο να μαθαίνουμε την ώρα. Και αυτά τα μαγνητάκια, τι έχουν απάνω τους, έχουν νουμεράκια, πώς είναι? Έχουν κάτι ταμπελίτσες που λένε διαφορετικές ώρες. Ναι. Και τα υπόλοιπα δεν τα έχω δει από κοντά. Αυτό το δώρο πού το σκέφτηκες? Το είδες σε κάποια διαφήμιση, το είπε κάποιος? Το είχα δει στο Τζάμπο. Μάλιστα. Ωραία. Και σου άρεσε από εκεί και είπες θα το πάρω, θα το ζητήσω από τον Άγιο Βασίλη, ε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις και ένα αδερφάκι? Ναι, τον Κωνσταντίνο. Αυτός τι ζήτησε? Αυτός δεν μου είπε τι ζήτησε, Hot Wheels νομίζω. Α, είναι αυτά που τους αρέσουν. Και στα αγγλικά τι σ' αρέσει στο μάθημα? Στα αγγλικά μου αρέσουν τα κείμενα. Α, είναι ωραία αυτά τα κείμενα. Έχετε ωραία πράγματα. Και τι μαθαίνετε, τα χρώματα, τους αριθμούς, τι μαθαίνετε? Μαθαίνουμε τα χρώματα, τους αριθμούς. Εσύ τους αριθμούς τους ξέρεις, να μου τους πεις? Τους ξέρω, αλλά μέχρι το 12. Για πες μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Φοβερό, μπράβο την Ελευθερία. Ποια δώσε και στην... Ποιο κοριτσάκι, εσύ να μου πει κάθε μία... για φέρε μου λίγο. Το κόκκινο ποια ξέρει πώς το λένε? Όλες μαζί. Πείτε, 1, 2, 3. Ρε! Α, τα ξέρετε. Το ροζ? Τι! Μπράβο ρε κορίτσια, μπράβο. Το χαρούμενα γενέθλια, μήπως το θυμάστε? Happy birthday. Μπράβο τα κορίτσια. Λοιπόν, άντε να πάμε και στην Αλίκη. Αλίκη, εσύ τι ζήτησες από τον Άγιο Βασίλη? Εγώ ζήτησα ένα βιβλίο μαγείας. Τι μαγείας, τι μαγικά θα έχει μέσα αυτό το βιβλίο? Δεν είναι με αυτά τα μαγικά που κάνουμε. Δεν ξέρω. Από πού το είδες αυτό το βιβλίο και το ζήτησες? Από ένα παιδικό? Ναι. Ποιο παιδικό? Από... Από τη μία. Ναι. Κάτι ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, εσένα τι σου αρέσει πιο πολύ στα αγγλικά? Μου αρέσει που μαθαίνουμε καινούργιες λέξεις. Και γιατί πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να μαθαίνεις καινούργιες λέξεις? Γιατί μετά θα καταλαβαίνεις πιο πολύ και άλλα πράγματα. Ναι. Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη στα αγγλικά ως τώρα? Ως τώρα αυτές που έχουμε μάθει. Ναι, ναι. Κάποιο χρώμα? Ναι, το pink και το blue. Α, και το pink και το blue, πάρα πολύ ωραία. Κορίτσια, εσείς εκεί πέρα που πάτε στα αγγλικά, ορίστε. Να μας πούν τα κορίτσια, ναι. Τι τους αρέσει πιο πολύ στα Χριστούγεννα. Α, ναι, να μας πει. Να ξεκινήσουμε πάλι από τη Ραφαήλ. Να μας πει η κάθε μία φράση αγαπημένη της στα Χριστούγεννα. Ναι. Τι είναι για εσάς τα Χριστούγεννα, με μία λεξούλα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Ραφαηλία λίγο και καταλήγουμε. Δώστε το στη Ραφαηλία. Πες μου, Ραφαηλία. Τι είναι για σένα τα Χριστούγεννα? Τι σ' αρέσει πιο πολύ, τα δώρα που βλέπεις την οικογένειά σου, που κλείνουν τα σχολεία, που παίζεις πιο πολύ? Που κλείνουν τα σχολεία. Και ξεκουραζόμαστε λίγο, ναι. Μαγδαληνή. Εμένα μου αρέσει που μας παίρνουν δώρα. Τέλειο. Ωραία. Δώρα, ωραία. Τέλεια. Που στολίζουμε δέντρο και έχουμε χιόνι. Βέβαια. Τι όμορφα κι αυτά. Ελευθερία. Που έρχεται ο Άι Βασίλη. Σούπερ. Πολύ όμορφο. Και εμένα που έρχεται ο Άγιο Βασίλη. Μπράβο τα κορίτσια. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα σηκώνεστε όλες, γιατί όλες έχετε ντυθεί και υπερπαραγωγή. Πέρασε με το μικρόφωνο. Και θα μας ντυθείτε όλες μαζί. Merry Christmas. Καλά Χριστούγεννα. Με αγγλικά. Το ένα. Με στα αγγλικά. Merry Christmas. Εντάξει. Στην κάμερα. Και μετά θέλω να στείλω εδώ στο πέρα φυλάκι έτσι. Μουά, έτσι. Μουά. Okay. Ένα, δύο, τρία. Merry Christmas. Αχ, τι γλυκές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσει. Okay. Τώρα φεύγουν τα κορίτσια μας και εμείς μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ με τα αγόρια και με τα υπόλοιπα κορίτσια της παρέας. Και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη πάρα πολύ ωραία παρέα.
Ένα γενικό λίγο για να δούμε εδώ τι γίνεται. Εδώ, εδώ έχει γεμίσει το στούντιο υπέροχα με τα παιδάκια τα οποία είναι. Τα έχω προλάβει και τα έχουμε πει λίγο. Και είμαι ενθουσιασμένη. Καταρχήν, εδώ, δίπλα μου, συμπαρουσιάστρια θα έλεγα, η Χριστίνα. Η Χριστίνα, πω, τι να πω. Χριστίνα, πόσο χρονών είσαι? 8. 8 η Χριστίνα. Πάμε μία έτσι γρήγορα ονοματάκια και ηλικία για να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Είσαι. Είσαι και λέγεσαι. Είμαι ο Παναγιώτης και είμαι 8 χρονών. Μπράβο, Παναγιώτη. Είμαι ο Φίλιππος και είμαι 9,5 χρονών. Μπράβο το Φίλιππο. Είμαι ο Αναστάσης και είμαι 8,5 χρονών και σε 3 μήνες γίνομαι 9. Α, μεγαλώνει πολύ. Μπράβο, ρε Αναστάση. Είμαι η Φίβη και είμαι 7,5 χρονών. Καλώς την. Είμαι Ιερατό και είμαι 8 χρονών. Χάρηκα πολύ, Ιερατό. Μπράβο. Α, όλοι εκεί γύρω 8-9. Άρα είσαστε οι μεγάλοι, εσείς οι BJ. Junior. Α, οι Junior. Ναι, αλλά είσαστε οι μεγάλοι φουρνιά. Οι μεγάλοι, μάλιστα. Και ξεκινάμε με την Ιερατό να μου λέει. Τι είπε στον τι ζήτησε στον Άγιο Βασίλειο. Τι δώρο θα ήθελες. Εσύ τι δώρο θα ήθελες. Κάτι έτσι που βλέπεις στην τηλεόραση, κάτι που σου είπαν οι γονείς σου. Τι είναι το αγαπημένο σου. Θα το σκεφτείς. Ε? Ωραία. Στα αγγλικά, τι σ' αρέσει πιο πολύ. Η ορθογραφία. Και δεν μου λες, αυτή είναι η ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, Ερατό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, αυτό που ζητάς έτσι πιο πολύ. Τα μακαρόνια με κύμα. Αυτά τα μακαρόνια με κύμα. Πάρα πολύ. Το αγαπημένο σου χρώμα ποιο είναι. Το μαύρο και το καφέ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και να μας πει, Ρατώ, τι της αρέσει πιο πολύ στα Χριστούγεννα. Ναι, και τι σου αρέσει πιο πολύ τα Χριστούγεννα τώρα. Που έρχεται ο Άγιος Βασίλης. Πολύ ωραία. Περνάμε στην Φίβη. Πάμε. Τι ζητήσαμε φέτος από τον Άγιο Βασίλη. Αυτοκόλλητα. Τι να έχουν πάνω τα αυτοκόλλητα. Σαντόρ. Α, τα ξέρω εγώ, σαν τώρα, τα ξέρω. Είναι εταιρεία, βέβαια. Εμείς οι μαμάδες των κοριτσιών τα ξέρουμε αυτά. Μάλιστα. Και κάνεις κάτι άλλο εκτός από αγγλικά. Τένις. Α, ωραίο το τένις. Και χτυπάτε την Ερατό, πάνε. Ερατό και εσύ κάνεις τένις. Mm. Και χτυπάτε έτσι τον μπαλάκι πολύ μακριά. Ναι. Mm. Αυτά είναι τα απέναντι. Mm. Δεν είναι δύσκολο. Όχι. Η ρακέτα δεν είναι πολύ βαριά. Όχι. Μάλιστα. Και πόσες ώρες την εβδομάδα, πάτε δυο φορές την εβδομάδα ή μία? Τρεις. Τρεις φορές. Και εγώ πάω δύο γιατί τη Δευτέρα στο σχολείο κάνω κολυμβητήριο. Από όλα πάτε. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο. Πολλές δραστηριότητες. Δίπλα ο Αναστάσης. Αναστάση, τι κάνεις, πώς περνάς? Τι τάξη πας? Τρίτη. Τρίτη πας, μάλιστα. Και από τον Άγιο Βασίλη τι ζήτησες? Όπως είπα είναι Hello Neighbor. Τι είναι αυτό? Ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό. Σε βοηθάει και ο φίλος από πίσω, λέει. Τι να... ηλεκτρονικό που το παίζεις εκεί πιου-πιου στην τηλεόραση. Όχι, θα ζήτησε από τον Ιδάη Βασίλη. Ναι. Και παίζει να το έχω σε τηλεχειριστήριο. Α, ωραίο αυτό που λες. Δεν καταλαβαίνω πολλά, αλλά ναι. Στα αγγλικά τι μαθαίνετε τώρα? Έχουμε μάθει πάρα πολλά. Έχουμε μάθει και το Wish You Merry Christmas. Και το τραγουδάκι εκείνο. Ναι. Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα σας δούμε και να τα χορεύετε και να τα κάνετε. Και έχεις και έναν αδερφό. Ναι. Τι ζήτησε ο αδερφός σου? Ο αδερφός μου δεν ξέρω. Λες να του φέρει πιο μεγάλο δώρο από σένα? Ελπίζουμε όχι. Αποκλείεται. Πάμε. Ο Άγιος Βασίλης είναι δίκαιος σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε και στο... Ξαφούλα, βοήθαμε λίγο με τα ονόματα. Στο Φίλιππο. Στο Φίλιππο, Φίλιππε, το μικρόφωνο, ο Φίλιππος. Έλα. Τι ωραίο όνομα καταρχήν ο Φίλιππος, τι ωραίο όνομα. Φίλιππε, εσύ τι ζήτησες? Εγώ ζήτησα, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θέλω να ζητήσω... ένα ρολόι που μετράει τα βήματα αυτό. Ωραίο κι αυτό. Και έχει όλες τις πληροφορίες, μάλιστα. Ναι. Και στα Χριστούγεννα τι σ' αρέσει πιο πολύ? Που τρώμε μελομακάρονα και. Σ' αρέσουν αυτά τα γλυκά? Ναι, και τα δώρα. Και τα δώρα εννοείται. Και οι κουραμπιέδες. Οι κουραμπιέδες δεν μου αρέσουν και τόσο. Όχι, ούτε εμένα πάρα πολύ. Τα μελομακάρονα πιο πολύ, ε. Ναι. Και σε φέρνει και ο νουνός ή νουνά κανένα δώρο? Δεν έχω νονό, αλλά έχω νονά. Α, ωραία. Είναι να τη σε φέρνει κι αυτή. Ναι, κάποιες φορές. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χριστούγεννα είναι. Πάμε και στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, εσύ τι, μήπως να μην ζητήσεις δώρο? Όχι. Εγώ ζήτησα, λέγω, 1940.
Lego 1940. Έτσι το λένε αυτό. Ναι, ναι, και τι κάνεις με αυτό το Lego δηλαδή. Πώς θα το πω. Τα ενώνεις αυτά. Ναι. Μάλιστα. Και ωραία, και με αυτό παίζει. Είναι μεγάλο δώρο ή μικρό. Δεν ξέρω. Θα το δούμε, ό,τι φέρει ο γιος Βασίλης, ε. Και το, ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό τα Χριστούγεννα. Τα μελομακάρονα. Τρως μελομακάρονα, ε. Εγώ μικρή παιδιά δεν έτρωγα μελομακάρονα. Τώρα όμως. Τώρα. Τώρα τα τρώω όλα. Μπράβο που σας αρέσει. Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες. Και οι κουραμπιέδες, ε. Χαμός. Τι άλλα γλυκά τρώτε εσείς τα Χριστούγεννα. Συνήθως κουραμπιέδες, αλλά όταν δοκίμασα μια φορά. Ναι. Δεν με άρεσε και. Και δεν ξανά φάγες από τότε. Ναι. Εντάξει, νομίζω εντάξει. Τον έφτιασα. Απαπα, τόσο πολύ. Πάμε και τώρα και στη Χριστίνα μας. Χριστίνα, τι θα σε ρωτήσω, ναι. Ποιο είναι το δώρο σου από τον Άγιο Βασίλη. Ακόμη δεν έχω σκεφτεί. Α, μέσα σε τι είσαι, σε κάποια, σε βλέπω. Κάτι σκέφτεσαι, όχι. Όχι. Μήπως κανένα ρούχο. Μπορεί. Το ρούχο το θεωρείς παιχνίδι. Δώρο. 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 Το θεωρείς δώρο. Άμα σου φέρουν δώρο, και που μπορεί να είναι. Τι προτιμάς να είναι, παιχνίδι ή ρούχο. Ή ρούχο. Και τα δύο ρε. Α, σ' αρέσουν. Ναι. Μπράβο. Δικιά μου είναι η Χριστίνα. Και ρούχο το δεχόμαστε. Όχι σε κάτι άλλο, παιδάκια, μόνο παιχνίδι. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό των Χριστουγέννων. Τα μελομακάρονα. Σε ποιο αλμυρό, τι τρώτε συνήθως τα Χριστούγεννα. Κάτι με κρεατάκι και πατατούλες, ε! Ναι, κάτι τέτοιο. Σούπα, κάτι τέτοιο. Και σουπίτσες, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και για σένα, ποια είναι η πιο ωραία στιγμή μέσα στα Χριστούγεννα. Ο Βασίλης. Α, που έρχεται. Ναι. Τον έχει δει κανείς σας. Πες, Αναστάση. Ναι, πάμε, ναι. Μία φορά και μου φάνηκε λίγο μυστήριο. Ναι. Ήταν λίγο αργά και ήμουν ακόμα ξύπνιος, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν κοιμάμαι και νωρίς. Πέρσι, ναι. Ας πούμε, πότε. Πέρσι. Και λίγο τον είδες. Ολόκληρο τον είδες ή λίγο. Όχι, είδα απλά, άκουσα την πόρτα της κουζίνα μας. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε σε άλλο κουζίνα. Ναι. Να ανοίγει, αλλά δεν ήταν. Λες αυτό φάνε, τέτοια ώρα ποιος να είναι. Ερατό, για πες μας και εσύ, δώσ' το λίγο στην Ερατό. Εντάξει. Εσύ και εσύ τον είδες λίγο. Εγώ θέλω φέτος. Ναι. Θέλω φέτος να προσπαθήσω. Λες να μην κοιμηθείς φέτος, ε. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα θα σου πω. Έχω ένα σκύλο που μπορεί να γαυγίσει. Α, οπότε θα σε προειδοποιήσει. Mm-hmm. Πώς το λένε το σκυλάκι. Άρη. Για στείλε χαιρετίσματα στον Άρη και στη μαμά και στον μπαμπά και στις γιαγιά. Εδώ, στείλε σε αυτή την κάμερα που έχει ένα τρία πάνω. Στείλε και φυλάκι. Μπράβο. Και να μας πει και ο Παναγιώτης, κάτι θέλει να πει ο Παναγιώτης. Παγίδα λέει έχει βάλει. Όχι, δεν έχω βάλει. Για δώστε το μικρόφωνο, αλλιώς δεν ακούμε. Ναι. Εγώ τον άκουσα μια φορά που κατουριόμουν να λέει να μην τον τρομάξω με το καζονάκι, αναγκάστηκα να μείνω στο κρεβάτι. Και όταν έφυγε, κατουρήθηκα πάνω μου. Αχ, δεν το πιστεύω. Συμβαίνουν αυτά. Δεν το πιστεύω. Φίλιππε, και εσύ θες να πεις κάτι, ε. Για πες. Και ο Φίλιππος. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, νομίζω. Όχι, παιδιά, εγώ σας το λέω σίγουρα πράγματα, εκτός ότι τον έχω δει, είναι ό,τι πιο σίγουρο υπάρχει. Αν είσαι καλό παιδί, πάντοτε στη ζωή σου σου έρχονται δώρα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Άγιο Βασίλη και ισχύει και υπάρχει ο Άγιος Βασίλης. Γιατί ο Άγιος Βασίλης είναι δώρο. Είναι μυστήριο, μπράβο. Αλλά να είστε σίγουροι ότι στους καλούς ανθρώπους έρχονται πάντοτε δώρα. Και ένα τελευταίο να μου πει και Χριστίνα. Ναι, πες μου. Ξέρω τι είναι ο Άγιος Βασίλης. Δεν είναι κανονικό σώμα, αλλά πνεύμα. Σωστό! Σωστό! Γι' αυτό μπαίνει και όπου θέλει και μπαίνει και από τις καμινάδες και αυτά. Αλλά ότι υπάρχει είναι 1000% σίγουρα. Ναι. Και ένα η Χριστίνα να μου πει. Κι εγώ τον έχω δει μια φορά. Για πες, ορίστε, είμαστε δύο. Εκείνος είχε έρθει από την πόρτα. Τα λέμε, να μας μιλήσετε. Για πες. Εκείνος είχε έρθει από την πόρτα. Ναι. Σας χτύπησε και γουδούνι. Ναι. Ναι. Και εμάς, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό να το κρατήσετε, ότι υπάρχει και ο Βασίλης για τους καλούς. Λοιπόν, θέλω παρακαλώ τα παιδιά επίσης να χαιρετήσουν τους γονείς τους και να πούνε Merry Christmas. Ένα, σηκωθείτε, σηκωθούν όλοι. Δείτε όλοι εκεί. Την κάμερα τρία. Όλους, τέτοια όμορφα παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, με το ένα, Merry Christmas θα πούμε, οκ. Okay? Ένα, δύο, τρία. Merry Christmas!
carrots. We decorate the tree. We make cookies. We eat melomacarona and carabieras. We have parties. We make snowmen. Santa is coming. We buy presents for friends. Let's see our presents. Yay! I want a train. I want a dragon. I want a ball. I want the doll. I want a pony. I want the bike. I want the candies. I want a cake. I want a fall. I want a yo-yo. I want them all. Presents of the presents. The presents of the Christmas tree. Raphael saw the presents from the Christmas tree. Who? Me? Yes, you. Not me. Then who? Philippos. Philippos of the presents of the Christmas tree. Not me. Who me? Then who? Who me? The presents from the Christmas tree. Who me? Yes, you. Not me. Then who? Ελευθερία from the presents from the Christmas tree. Who me? Yes, you. Not me. Then who? Ξένια from the presents from the Christmas tree. Who me? Yes, you. Not me. Who me? Yes, you. Not me. Then who? Magdalene. For the presents for the Christmas tree. Who me? Yes, you. Not me. Then who? Christina. For the presents for the Christmas tree. Who me? Yes, you. Not me. Christmas.
and bring tonight here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Αυτά και από εμάς. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είχαμε κοντά μας το φροντιστήριο Excellent. Περάσαμε μαζί τους αυτό το υπέροχο απόγευμα, χριστουγεννιάτικα, γιορτινά. Πάνω απ' όλα τα παιδιά δώσανε τον παλμό και την χαρά και τη ζεστασιά τους. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν για ακόμα μία φορά. Τα παιδάκια ένα-ένα ήταν όλα μαζί, αλλά και το καθένα ξεχωριστά. Ήταν μοναδικό και μας μετέδωσε όλα του αυτά τα αγνά συναισθήματα που χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Και μια στιγμή να μιλήσεις με ένα παιδί, μεταφέρεσαι στο μαγικό κόσμο του. Και νιώθεις και εσύ λίγο παιδί και έτσι όλα τα προβλήματα φαντάζουν πιο μικρά. Αυτές τις γιορτές σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να βρεθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους, τους αγαπημένους σας και εάν δεν μπορέσετε να είσαστε κοντά σε μικρά παιδιά για να λάβετε όλο αυτό το vibe και την ενέργεια που έλαβα και εγώ, προσπαθήστε να γίνετε οι ίδιοι παιδιά και να περάσετε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα και χαρούμενα αυτές τις μέρες. Θα τα ξαναπούμε με τη νέα χρονιά και σας εύχομαι όλους να περάσετε υπέροχα. Καλό σας βράδυ.